Ακολουθήσουμε ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Κυπριακή Βουλή. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ από καρδιάς για την θερμή υποδοχή σας και την τιμητική ευκαιρία που μου δίνετε από το βήμα αυτό να χαιρετήσω τον αδελφό κυπριακό λαό. Και την ευκαιρία που μου δίνεται να τιμήσω τους αγώνες και τις κατακτήσεις του κυπριακού λαού. Να τον διαβεβαιώσω ότι οι ελπίδες και οι προσδοκίες του για το μέλλον αποτελούν κοινούς μας στόχους και να αναδείξω την κορυφαία θέση που καταλαμβάνουν και θα εξακολουθήσουν να καταλαμβάνουν για την Ελλάδα η σταθερή, στενή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και η προσπάθεια, η από κοινού προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού. Η παρουσία μου στο βήμα αυτό ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας δεν έχει στόχο να τηρήσει απλά μια διπλωματική παράδοση, ούτε έχει στόχο να αναδείξει απλά παραδοσιακές σχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα το παραδοσιακό σε σχέσεις με τόση ιστορία, αλλά και με τόσο μέλλον. Αρχίζω τον κύκλο των επισκέψεών μου από εδώ, από την Λευκωσία, από την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι ξέρω πολύ καλά ότι μας ενώνει τόσο η δυναμική ιστορία του ελληνισμού, όσο και ο αγώνας για το μέλλον. Ότι μας ενώνει μια κοινή προσπάθεια για την προάσπιση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Του διεθνούς δικαίου που παραβιάζεται σήμερα από την Τουρκία με σκοπό για μια ακόμη φορά τη δημιουργία τετελεσμένων. Αρχίζω από την Κύπρο, διότι από την επίλυση του Κυπριακού, αυτού του ανοιχτού διεθνού ζητήματος εισβολής και κατοχής, συναρτάται η ασφάλεια και η διεθνής θέση όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της Ελλάδας. Αρχίζω από την Κύπρο, διότι ξέρω πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πόσο σημαντική είναι για τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως ευρωπαϊκές χώρες και ως χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Ως χώρες με εμβέλεια και φωνή πολύ πέρα από τα σύνορά τους. Αρχίζω από την Κύπρο διότι ξέρω πόσο σημαντικό είναι, ειδικά σήμερα, οι χώρες μας να αποτελέσουν γέφυρα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας σε μια ολοένα και πιο ασταθή παγκόσμια και περιφερειακή διασταύρωση κρίσεων και συγκρούσεων. Αυτό είναι και το νόημα της σημερινής μου πρώτης επίσκεψης στην Κύπρο, μία μόλις βδομάδα μετά την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού επί την βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί κεντρικό άξονα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα στηρίζει τις συνομιλίες που στοχεύουν στη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μία διζωνική ως προς την εδαφική πτυχή και δικοινοτική ως προς τη συνταγματική πτυχή ομοσπονδία, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ηθαγένεια, καθώς και με πολιτική ισότητα, με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που έχουν δώσει στην έννοια αυτή οι αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνομιλίες που να προσανατολίζονται σε μια συνολική λύση που να συνάδει πλήρως με την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των Κυπρίων πολιτών
Έλληνο-Κυπρίων, Τούρκο-Κυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. Συνομιλίες που να διασφαλίζουν τη συνέχεια της αποτελεσματικής εκπροσώπησης και συμμετοχής της αυριανής Ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρατίας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των άλλων διεθνών οργανισμών στους οποίους είναι κράτος μέλος. Με στόχο μια Κύπρο απαλλαγμένη από ξένα στρατεύματα κατοχής, μια Κύπρο απαλλαγμένη από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγύσεων. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ και στο μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα της διακρύβωσης της τύχης των αγνοωμένων. Μια ανοιχτή πληγή για την Κύπρο και για τόσες οικογένειες Έλληνο-Κυπρίων, Ελλαδιτών, αλλά και Τουρκοκυπρίων. Ένα ζήτημα στο οποίο ελπίζουμε ότι η Τουρκία επιτέλους θα ανταποκριθεί, συμμορφούμενη στις αποφάσεις του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω και από αυτό το βήμα να υπογραμμίσω την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον δικοινοτικό διάλογο και τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Δηλαδή τη συμφωνημένη μετά και από το κοινό ανακοινοθέν του Προέδρου Αναστασιάδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Έρογλου του Φλεβάρι του 2014, τη συμφωνημένη διαδικασία συνομιλιών ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Έχουμε πικρή ιστορική εμπειρία και ως εκ τούτου απορρίπτουμε η αδίποτε μορφή τετραμερούς διαπραγμάτευσης ή άλλα παρεμφερή σχήματα που αγνοούν την Κυπριακή Δημοκρατία και αποσκοπούν στην εξίσωση του ρόλου της χώρας μου με τις βαριές ευθύνες της κατοχικής δύναμης στην Κύπρο. Με τρόπο κατηγορηματικό και απόλυτο, θέλω επίσης από το βήμα αυτό να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχεται τετελεσμένα και θα αντιταχθεί ενεργά σε οποιαδήποτε μάταιη προσπάθεια νομιμοποίησης των συνεπειών της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και σε οποιαδήποτε προσπάθεια διεθνούς αναβάθμισης της αποσχιστικής οντότητας, την οποία έχει επανειλημμένα κηρύξει έκνομη και έχει καταδικάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπογραμμίζω παράλληλα την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες κυπριακών πολιτικών δυνάμεων και κοινωνικών φορέων για την επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, καθώς και την προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συνάδουν με τη διεθνή νομιμότητα στην Κύπρο. Η Τούρκο-Κυπριακή κοινότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κυπριακού λαού και της κυπριακής δημοκρατίας. Ο ενεργός της ρόλος μπορεί και πρέπει να καλλιεργηθεί. Καλώς στο πλαίσιο αυτό, την Τούρκο-Κυπριακή ηγεσία να συμβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση της κρίσης χωρίς την υποστήριξη των κατάφορα παράνομων και προκλητικών ενεργειών με τις οποίες η Τουρκία παραβιάζει τα απορρέοντα από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα. Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, η νέα αυτή εκδήλωση της τουρκικής προκλητικότητας από τον περασμένο Οκτώβριο κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση των δικοινοτικών συνομιλιών, οι οποίες, όπως προείπα, αποτελούν και τη μόνη μέθοδο εξέβρεσης από κοινού συμφωνημένης λύσης στο Κυπριακό. Υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές κινήσεις καλής θέλησης που καταβλήθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση, χωρίς δυστυχώς μέχρι σήμερα να τύχουν ανταπόκρισης από την άλλη πλευρά. Στηρίζουμε τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμμεριζόμενοι ταυτόχρονα την θέση ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να διεξάγονται δικοινοτικές συνομιλίες υπό διαρκές καθεστώς προκλήσεων και απειλών, οι οποίες μάλιστα δεν μπορούν να αγνοούνται ή ακόμα και να επιβραβεύονται από την διεθνή κοινότητα. Η Ελλάδα αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Ειδικό Σύμβουλο επί του Κυπριακού, κύριο Έιντα, να αναλάβουν έγκαιρα πρωτοβουλία προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στην δημιουργία κατάλληλου για την επανέναρξη των συνομιλιών κλίματος με απόσυρση του ερευνητικού σκάφους Μπαρμπαρός από τα κυπριακά χωρικά ύδατα και την κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Από πλευράς μου, όπως έχω ήδη δηλώσει και αλλού, θεωρώ πολύ σημαντικό για τη δημιουργία συνθήκων επανέναρξης των δικοινοτικών συνομιλιών στην Κύπρο να διατηρηθούν ανοιχτή όλη η διπλωματική διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία. Κεντρικό μας μήνυμα προς την Άγκυρα είναι η ανάγκη τήρησης της διεθνούς νομιμότητας, ιδιαίτερα σε μια περιοχή και μια περίοδο ιδιαίτερης αστάθειας. Κεντρικό μας μήνυμα προς την Άγκυρα είναι ότι κανείς δεν έχει να υποφεληθεί από μια νέα αποτυχία των δικοινοτικών συνομιλιών ή από την καλλιέργεια ψευδεστήσεων ότι η νομιμοποίηση των τετελεσμένων της κατοχής μπορεί να γίνει αποδεκτή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την πρώτη αυτή η επίσκεψή μου στην Κύπρο με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ σε βάθος για τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές στο Κυπριακό, να ανταλλάξω εκτιμήσεις και απόψεις με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Κύπρου, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τους πολιτικούς αρχηγούς, να ακούσω με ενδιαφέρον τους προβληματισμούς της κυπριακής ηγεσίας για την πορεία του εθνικού θέματος και την από τούδε και στο εξής ακολουθητέα στρατηγική μας. Ο προβληματισμός και οι συζητήσεις μας είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστούν σε επικοδομητικό κλίμα και ότι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαίων και συμφερόντων μας. Ελλάδα και Κύπρος άλλωστε δεν ζητούμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και την εφαρμογή των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα με όλες τις δυνάμεις και σε όλους τους τομείς σας διαβεβαιώνω ότι θα παραμείνει αρρωγός και συμπαραστάτης της αδελφής Κυπριακής Δημοκρατίας που αποτελεί κομβικό παράγοντα σταθερότητας και νομιμότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και αρρωγός των προσπαθειών του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξέβρεση συνολικής, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής συμφωνίας λύσης με τους Τούρκο-Κυπρίους συμπατριώτες σας. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Ελλάδα και Κύπρος συμφωνούν ότι η Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, πρέπει να βάλει στην προτεραιότητα άλλες πολιτικές από αυτές που μέχρι σήμερα ταλαιπώρησαν αδίκως τους λαούς μας. Να βάλουν στην προτεραιότητα την πολιτική της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξουμε από κοινού όλες τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται αυτή την ώρα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε αυτή την κατεύθυνση.
Είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιήσουμε από κοινού κάθε δυνατότητα και θα δώσουμε μάχη, ώστε όλες οι πρωτοβουλίες να τελεσφορήσουν και να παράξουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, όχι μόνο για τους λαούς μας, όχι μόνο για τον ελληνικό και κυπριακό λαό, αλλά για όλους τους λαούς της Ευρώπης, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε στεναρά στο ίδιο μετερίζει για να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος και πιο δίκαιες κοινωνίες που δεν θα ρίχνουν τα βάρη μονομερώς στα χαμηλότερα εισοδήματα. Σε αυτή την προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη, για επαναφορά της ατζέντας της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη, σε αυτή την προσπάθεια για να διεκδικήσουμε τα δίκαια των λαών μας, σας στέλνουμε στο πλευρό μας. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, σας στέλνουμε στο πλευρό μας στη σημαντική προσπάθεια που ξεκινάμε για να αντιμετωπίσουμε μία πρωτοφανή σε διαστάσεις ανθρωπιστική κρίση στην πατρίδα μας. Διότι η οικονομική κρίση που ανακυκλώνεται τα 4 τελευταία χρόνια έχει προσλάβει δυστυχώς διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης. Σας στέλνουμε στο πλευρό μας στην προσπάθεια να πείσουμε τους εταίρους μας στην Ευρώπη ότι πρέπει όλοι μαζί να ρίξουμε το βάρος και να δείξουμε ότι εμπιστευόμαστε τους δημοκρατικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και όχι ξεπερασμένα σχήματα, μη νομιμοποιημένα, που έδειξαν ότι οδηγούν σε πολύ μεγάλα αδιέξοδα. Είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση των θεσμών του κοινού μας σπιτιού της Ευρώπης, ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση των θεσμών που αποτυπώνουν στη σύνθεσή τους την βούληση όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Σεφέρης, έγραψε από τα Βαρόσια το 1955 ότι η Κύπρος είναι ένας τόπος που το θαύμα λειτουργεί ακόμα. Σας διαβεβαιώνω ότι στην Ελλάδα θα αγωνιστούμε για αυτόν τον στόχο. Ας δουλέψουμε μαζί για να γίνει και το κοινό μας σπίτι, η Ευρώπη, η Ήπειρος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμα. Μπορούμε, θέλουμε και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Κυπριακή Βουλή για όλες τις τελευταίες πολιτικές, οικονομικές και διεθνείς εξελίξεις σε πολύ